Την επόμενη φορά που θα κάνεις ζάπινγκ και θα πετύχεις αυτές τις ταινίες στο Star, μην τα αλλάξεις. Γεια, είμαι ο Μάκιος και αυτό είναι το Top 10 Τερερέν Star ταινίες που πρέπει όλοι να δούμε. Καταρχήν να πούμε τι είναι ταινία Star. Έλα τώρα που δεν ξέρεις. Ταινία Star είναι κάτι σαν αυτό εδώ. Ξέρεις, η φάση που είναι όλα 90s και είναι λίγο όλα μπλε για κάποιο λόγο και μοιάζουν με βιντεοκλίπ του Marky Mark. Η ταινία Star είναι σαν το πορνό. Δεν μπορείς να το ορίσεις ακριβώς, αλλά όταν το βλέπεις, ξέρεις ότι το βλέπεις. Πριν το Matrix, πριν το Blade και γενικά πριν έρθει στο Hollywood η μόδα του John Woo πιστολιδίου, ο Robert Rodriguez έκανε δώρο στην ανθρωπότητα τον Desperado. Ο Antonio Banderas, πρωταγωνιστής στον Desperado, ως ένας Desperado, παύλα κιθαρίστας, παύλα πιστολέρο, ο οποίος νομίζω ψάχνει για εκδίκηση επειδή του σκοτώσαν τη γυναίκα και του βιάσαν τα παιδιά και το... Δεν έχει σημασία. Θέλω να δω τυπάδες που πηδάνε στον αέρα παράλληλα στο έδαφος και πυροβολάνε δύο πιστόλια ταυτόχρονα. Βλέπω λοιπόν αυτό, ετοιμάζομαι να πω: «Ω, ευχαριστώ, Ρόμπερτ Ροντρίγκες». Έρχεται ο Ρόμπερτ Ροντρίγκες και λέει: «Περίμενε. Θες να βάλω και μέσα στην ταινία μου θήκη κιθάρας που γίνεται ροκετοβόλο?» Και λέω: «Τι μαλακίες λες, Ρόμπερτ Ροντρίγκες. Φυσικά και θέλω θήκη κιθάρας που γίνεται ροκετοβόλο!» Και μετά σου λέει: «Περίμενε. Έχω και για 1,5 λεπτό τη Σάλμα Χάγκεκ και τις βιζάρες της ολόγυμνες μπροστά στα μάτια σου. Να τα αφήσω?» Να τα αφήσεις, Ρόμπερτ, φυσικά και να τα αφήσεις. Το μόνο που λείπει από αυτήν την ταινία είναι ο Ταραντίνο να τρώει σφαίρα στη μούρη. Στο νούμερο 9 έχουμε το Payback. Ποιο! Ναι, ξέρω. Stay with me. Γαμάει το Payback. I know, right? Γαμάει το Payback. Στο Payback έχουμε το Mel Gibson την εποχή που ήταν ακόμα στα καλά του. Μαλάκα, θυμάσαι κάποτε, ο Mel Gibson ήταν το νούμερο ένα πράγμα στον πλανήτη, έτσι. Ήτανε the fucking shit. Τι έγινε, ρε φίλε, βασικά έβρισε πολλούς Εβραίους, να τι έγινε. Και υποδίεται έναν μικροεγκληματία που η μαφία του κλέβει κάποια λεφτά. Και η υπόλοιπη ταινία είναι η προσπάθεια του Mel Gibson να πάρει πίσω αυτά τα λεφτά με πιστόλια και έξυπνες ατάκες. Το Payback είναι ο ορισμός αυτού που λέμε μικρή ταινία. Μικρό budget, μικρή διάρκεια, μικρή υπόθεση. Κανένας δεν είναι ιδιοφυΐα, κανένας δεν είναι super μπάντας. Είναι απλά μια γαμάτη μικρή ταινία που δεν θα σου αλλάξει τη ζωή, αλλά την ώρα που τη βλέπεις θα διασκεδάζεις τέλεια. Στο νούμερο 8 έχουμε το Con Air και όλοι οι γέροι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ναι, παιδιά, υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που δεν έχει δει το Con Air. Στο Con Air, ο Nicolas Cage και 4 κιλά κρεατίνες προσπαθούν να εμποδίσουν την απόδραση κάποιων διαβόητων κακοποιών, τους οποίους για κάποιο λόγο τους έχουν κλείσει σε ένα αεροπλάνο. Έχουμε τον John Malkovich στο ρόλο της αδανικής ιδιοφύειας, τον Danny Trejo βιαστή και την καλύτερη ατάκα όλων των εποχών. On any other day, that might seem strange. Δεν θα σου πω ψέματα, το Con Air είναι αντρική ταινία. Είναι από αυτές τις ταινίες που μπορείς να βγάλεις όλους τους διαλόγους, να τους αντικαταστήσεις με τραγούδια μετάλλικα σε λούπα και η ταινία όχι απλά δεν χαλάει, γίνεται καλύτερη. Κοίτα αυτή τη σκηνή όπου ο Nicolas Cage τρώει σφαίρα και δεν αλλάζει καν η γκριμάτσα του. Λοιπόν, Τσιρικά, εσύ, ναι. Το θυμάσαι το LA Noir. Ήταν εκείνο το γκανγκστερικό παιχνίδι με τη φοβερή ατμόσφαιρα που κατά τα άλλα ήταν λίγο για τον Μπούτσο. Ωραία, τώρα πάρε μόνο τη ρετρό ατμόσφαιρα και αντικατέστησε όλους τους ξύλινους χαρακτήρες του LA Noir με Russell Crowe στα καλύτερά του, Kim Basinger στα καλύτερά της, James Cromwell στα καλύτερά του, Kevin Spacey στα καλύτερά του, Danny DeVito στα καλύτερά του. Και αυτό είναι το LA Confidential. Αν θες λοιπόν να απολαύσεις όλη αυτή την αισθητική την παλιά των film noir με τα Tommy Gun και τις γυναίκες δηλητήριο και τα γαμάτα αμάξια και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, βαριέσαι να βλέπεις τις ασπρόμαυρες παλιές ταινίες και δεν σε κατηγορώ. LA Confidential. Αμάε. Στο νούμερο 6 έχουμε τα 8 χιλιοστά. Νάσκαρι, το μήκος του Πέους έγινε ταινία, ρε μαλάκα. Το 8 χιλιοστά είναι ένα υπέροχα αρρωστημένο θρυλεράκι όπου πρωταγωνιστεί ο πολιούχος του Star Nicolas Cage στο ρόλο ενός detective που ερευνάει την προέλευση ενός snuff film. Είναι αυτές οι ταινίες που υποτίθεται να παριστούν πραγματικό φόνο και τέλος πάντων αυτή η έρευνα τον οδηγεί σε όλο πιο σκοτεινές και αρρωστημένες γωνιές του υπόκοσμου του Los Angeles και τον Joaquin Phoenix με την κοιλιά έξω. Το 8 χιλιοστά είναι από αυτές τις ταινίες που όσο την βλέπεις την αγαπάς γιατί είναι καλογραμμένη και οι διάλογοι είναι ωραίοι και η υπόθεση είναι γαμάτη, αλλά ταυτόχρονα τη μισείς γιατί σου γαμάει την ψυχολογία και σου καταστρέφει το απόγευμα. Είναι αυτή η φάση. Στο νούμερο 5 επιτέλους έχουμε, κυρίες και κύριοι, μια κωμωδία, το Snatch ή αλλιώς η Αρπαχτή. Κάνε κλικ εδώ για να δεις το λόγο που ξενέρωσα. Το Snatch είναι μια βρετανική μαφιοζοκομική περιπέτεια όπου εμπλέκονται μπράβοι, τζογαδόροι, καθάρματα, μουνόπανα. Γκάι Ρίτσι, ναι, εντάξει. Και όλοι θέλουν να κλέψουν αυτό το τεράστιο διαμάντι. Θα δεις τον Jason Statham πριν αρχίσει να δέρνει, τότε που μόνο μίλαγε στις ταινίες. Θα δεις επίσης τον Brad Pitt στο ρόλο του Τσιγκάνου που μιλάει κάπως έτσι. Hello, so what's a heck of two roof lights? The stylist asked for him furniture.
And Scott Hercushions with Madsen sacked by Clover. Και τον πιο ρεαλιστικά αντιπαθέστατο κακό πριν βγει ο Τζόφρι Μπαράθεον. May. Παραγαμηθεί το μισό αυτό τον τύπο! Το πατάτα. Θυμάστε κάποτε που οι ταινίες δράση ήταν και γαμό, ρε φίλε. Έσκαγε μύτη ο ήρωας, έλυνε το πρόβλημά του με μπιστολίδια αλλά και με έξυπνες μαγκαϊβεριές και μετά το εργάκι τελείωνε. Αυτό είναι το Speed. Τι βόμβα σε λεωφορείο. Γιατί ο Ντένις Χόπερ θέλει εκδίκηση. Ποιος θα μας σώσει, ο Κιάνου Ρίβς. Με τι θα μας σώσει, με δράση. Τέλος, αυτό ήταν. Η ταινία τελειώνει, πας σπίτι σου, τραβάς μια μαλακία και κοιμάσαι. Όχι με το Speed. Μα Μάικιους, δεν θες να δεις το origin story για να μάθεις από πού προήλθε ο Κιάνου Ρίβς και πώς έγινε μπάτσος. Όχι! Ναι, αλλά μπορεί ο Κιάνου Ρίβς στο επόμενο επεισόδιο να αποδειχτεί ότι είναι ο χαμένος ξαδερφός του γιου του πατέρα του Χαν Σόλο. Πάλι όχι! Γεια, είμαι ο πειρατής Σάμιουελ Τζάκσον. Ελπίζω να σου άρεσε το Speed, γιατί έχουμε το Speed Cinematic Universe. Κοίτα τι ωραίες ταινίες έχουμε βγάλει στο Speed Cinematic Universe. Όχι, πειρατή Σάμιουελ Τζάκσον! Θέλω να δω απλά μια ταινία για να πάω σπίτι μου. Σταμάτα να βάζεις τρέιλερ με ταινίες. Παιδιά, θλίβομαι. Θλίβομαι γιατί πρέπει να λέω πάλι τα αυτονόητα, αλλά δυστυχώς εκεί έξω υπάρχει μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που δεν έχει δει το γαμημένο Φυγά! Είσαι ηλίθιος, αγόρι μου, νομίζω ότι παίζουμε εδώ πέρα. Νομίζω ότι κάνουμε κάποια πλάκα. Δεν είσαι το Φυγά! Τέλος πάντων, στο Φυγά έχουμε τον Χάρισον Φόρντ που υποδίεται τον Dr. Richard Kimble, ο οποίος καταδικάστηκε άδικα για το φόνο της γυναίκας του και δραπετεύει και ταυτόχρονα όσο προσπαθεί να λύσει το μυστήριο και να βρει τον αληθινό δολοφόνο. Τον κυνηγούν οι αρχές. Και όταν λέω οι αρχές εννοώ τον Tommy Lee Jones και όταν λέω κυνηγούν εννοώ δίνουν την καλύτερη ερμηνεία στην ιστορία του γαμημένου σινεμά. I didn't kill my wife. I don't care. Δες το Φυγά μόνο για τον Tommy Lee Jones. Και η υπόλοιπη ταινία γαμάει, αλλά δες γι' αυτό. Το πατάτα. Παιδιά, δεν μπορώ να το πω αρκετές φορές, οπότε θα το πω μόνο μία. Σταμάτα ό,τι κάνεις, άσε κάτω το μωρό σου. Κάνε στην άκρη το αμάξι και βάλε να παίζει το ένα σκληρό φιλί για καληνύχτα τώρα! Θες υπόθεση? Η Τζίνα Ντέιβις παίζει μια νοικοκυρά που έχει πάθει αμνησία, αλλά σιγά σιγά ανακαλύπτει ότι στο παρελθόν της ήτανε secret ultra agent killer και αναλαμβάνει να σκοτώσει και να ξεκολλιάσει όλους τους βλάκες τους άντρες που την κατάντησαν έτσι. Θες ατάκες? Τις έγραψε ο ίδιος άνθρωπος που έγραψε Predator, Last Action Hero, Τελευταίο Πρόσκοπο και Φωνικό Όπλο. Και έδωσε αυτές τις ατάκες για να τις απαγγείλει ο Σάμιουελ Τζάκσον. You're an assassin working for the United States government. I don't know. I trained you. Get the fuck out of here! Θες βία! Η Τζίνα Ντέιβις καρφώνει σύριγγες σε μάτια, σπάει λαιμούς, πυροβολάει κόσμο στα γόνατα, σπάει κι άλλους λαιμούς, ένα ελάφι χτυπιέται από αμάξι αλλά είναι ακόμα ζωντανό και κλωτσάει τους επιβάτες, οι κακοί θερίζουν γυναικόπαιδα σε ένα σταθμό τρένου, ο Σαμ Τζάκσον τρώει σφαίρα στο καλάμι και η Τζίνα Ντέιβις ανεβαίνει μια τροχαλία από χριστουγεννιάτικα λαμπάκια χρησιμοποιώντας για αντίβαρο ένα καμένο πτώμα, πιάνει το όπλο του καμένου πτώματος πάνω στην κίνηση και γαζώνει τον κακό της ταινίας πάνω σε ένα ελικόπτερο. Απορίες. Στο νούμερο 1 έχουμε το Tremors. Την πιο γαμάτη και υπέροχη ταινία που γυρίστηκε ποτέ. Το εννοώ. Στο Tremors, ο Kevin Bacon και 5-6 άνθρωποι ακόμα μένουν σε ένα χωριό μέσα στη μέση της ερήμου, όπου τους επιτίθενται κάτι περίεργα πλάσματα που μένουν κάτω από τη γη. Αυτό, στα χαρτιά, είναι ένα απλούστατο, κωμικοπεριπετειώδες monster B-movie, σαν αυτά που βγάζαν τη δεκαετία του 50 με την επίθεση των γιγάντιων μυρμηγκιών. Αλλά το σενάριο είναι αψεγάδιαστο, ο ρυθμός είναι τέλειος, οι χαρακτήρες είναι καλογραμμένοι, νομίζω ότι τους ξέρεις χρόνια, το χιούμορ μπαίνει εκεί που πρέπει να μπει, η βία και η δράση είναι όσο χρειάζεται. Οι πρωταγωνιστές μας είναι έξυπνοι, δεν κάνουν βλακίες. Κανείς δεν σκοτώνει σε αυτή την ταινία επειδή κάνει βλακεία. Είναι όλοι έξυπνοι, αλλά και το τέρας είναι έξυπνο, οπότε πρέπει κατά τη διάρκεια της ταινίας να γίνουν ακόμα πιο έξυπνοι. Γενικά, το Tremors είναι η απόδειξη ότι όταν έχεις μεράκι, μπορείς να κάνεις καλή ταινία με οτιδήποτε. Ακόμα και με γιγάντια ανθρωποφάγα σκουλίκια, τα οποία εντάξει, όπως και όλοι μας, λατρεύουν τη γεύση του μπέικον. Εντάξει, sorry, εντάξει, ήμουν ο Μάκης, top τερερέν, μέχρι την άλλη φορά, γεια σας! Gang it, the 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 gang